ενθουσιασμένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω πώς θα τα πάω. Θα δείξει. Ναι, όντως έχω κάνει φιλανθρωπία στην Ινδία. Αλλά θα τα πούμε όλα από κοντά. Δεν θέλω να τα πούμε μέσω Skype. Το διαγωνισμό. Δεν μπορούν να μπερδευτούν. Είναι διαγωνισμός που είναι τόσα χρόνια, οπότε δεν θα κάνουν κάποιο λάθος. Εννοείται και έχω κάνει φιλανθρωπικό και δεν μπορούμε να πούμε και ψέματα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Γιατί άκουσα κάτι. Το έχουμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Ισχύει, παιδιά, για να το λένε κιόλας οι ίδιοι εδώ πέρα, ισχύει. Εδώ και 5-6 μέρες είμαι καλύτερα. Στην αρχή που είχε γίνει ένας μικρός δώρος στην Ελλάδα και εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου όλο αυτό τον δώρο που έγινε, δεν ήμουν καλά. Ήμουν πραγματικά αράκος, δεν είχα δώσει το 100% σε αυτό που θα μπορούσα να δώσω εδώ πέρα που βρίσκομαι. Και κανονικά αντί να το ζω και να περνάω τέλεια, ήμουν στεναχωρημένη, έκλαιγα συνεχώς, με καταλάβαιναν εδώ πέρα υπεύθυνοι, μου έλεγαν τι συμβαίνει, λέω τίποτα. Βλέπα site, βλέπα το ένα το άλλο που με σχολίαζαν, λέγανε. Και δεν ήμουν εκεί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και ήταν, είναι κρίμα, ρε. Δεν βάλανε ολόκληρη τη συνέντευξη. Την κόψανε, γιατί. Κρίμα δεν είναι. Εδώ βέβαια η Ιωάννα άνοιξε και ένα μέτωπο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έτσι. Γιατί είπε ότι δεν μπήκαν όλα όσα είπε στη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν αναφέρονταν στο θέμα χαστού και πλαστική, αν είχε συνέχεια ή αν αναφέρονταν στο θέμα φιλανθρωπίας. Πάντως ο Γρηγόρης το πρωί που τον άκουγα στην εκπομπή του, μίλησε με πολύ ωραία λόγια με την Ιωάννα. Είπε ότι θα προσπαθήσει και θα έρθει και σε επαφή και μαζί να μιλήσουν τώρα που επιστρέφει. Άρα ο Γρηγόρης από την πλευρά του δεν συνεχίζει αυτή την ιστορία και αυτή την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει. Και δεν έχει κανένα. Δεν είχε καλέσει την εκπομπή.